Καλό μεσημέρι. Καλώς ήρθατε. Έχουμε προαναγγείλει το θέμα και έφτασε η στιγμή να αποχαιρετήσουμε άλλο ένα συνεργάτη. Είναι η τελευταία συνάντηση για φέτος. Μάνος Καργάκης, κλινικός ψυχολόγος. Μάνο, καλώς ήρθες. Καλό μεσημέρι. Άλλα ωραία θέματα που έχω να θυμάμαι από τη φετινή χρονιά. Πολύ ωραίες συζητήσεις κάναμε επίσης. Χαίρομαι, χαίρομαι. Γιατί πιάσαμε ακόμα και με σένα ένα πολύ μεγάλο φάσμα. Παιδιά, φίβους, παρελλήνες εξετάσεις. Πάμε τώρα στα ζευγάρια και στα πεθερικά. Τεράστιο θέμα στην ελληνική κοινωνία. Τεράστιο, ιδιαίτερο για την ελληνική κοινωνία και διαχρονικό, νομίζω. Ναι. Εσάι, στους αιώνες των αιώνων να μην. Στη Μεσόγειο, νομίζω, οι γονείς, όχι μόνο στην Ελλάδα, είναι πολύ παρεμβατικοί, είναι πολύ δεμένοι με τα παιδιά τους και δεν λένε να ξεκολλήσουν ακόμη και αν τα παιδιά κάνουν τη δική τους οικογένεια. Να σας πω ότι το Εργαστήριο Κοινωνικών Ερευνών με το ΙΤΕ εδώ στο Ηράκλειο έκανε περίπου πριν από μια δεκαετία μία έρευνα και ο νούμερο ένα λόγος που χωρίζουν τα ζευγάρια στην πόλη μας είναι η οικογενειακή πολυκατοικία. Μάλιστα. Μένει το νέο ζευγάρι το από πάνω, αλλά οι πόρτες δεν κλείνουν. Μπαινοβγαίνει ο ένας τον άλλον και έχει και άποψη για το πώς ζει το νέο ζευγάρι. Ακριβώς. Τι γίνεται λοιπόν όταν ο γάμος γίνεται ελληνικά? Αυτό είναι το θέμα που συζητάμε με το Μάνο σήμερα. Πραγματικά ένα διαχρονικό και τωρινό θέμα, όπως αναγνωρίζουμε τόσο στο ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο, αλλά και στον κοινωνικό κοντινό μας περίγυρο, είναι η επιρροή που δέχεται το ζευγάρι, είτε από τις δικές του γνωσίες μέσα από την πορεία του σε μια οικογένεια, αλλά και τις εξωτερικές επιρροές που δέχεται από το γονεϊκό περιβάλλον, είτε της πλευράς του συζύγου ή της συζύγου, δεν έχει ιδιαίτερη σημασία. Είναι αυτό το θέμα, το πώς επηρεάζονται και πώς επηρεάζεται τελικά η ζωή, η καθημερινότητα και η πορεία τελικά του ζευγαριού με αυτές τις επιρροές. Λοιπόν, νομίζω ότι η γνώμη της πεθεράς ή του πεθερού έρχεται από πολύ νωρίτερα από το γάμο. Η μαμά και ο μπαμπάς του εκάστοτε συντρόφου θα εκφράσουν είτε έμεσα, φτερουγίζει η καρδιά μου, είτε άμεσα τη συμπάθεια ή την αντιπάθειά τους προς τον άλλο σύντροφο. Δεν θέλω να πιάσουμε αυτό το κομμάτι για να μπούμε στο θέμα μας και να μην καθυστερήσουμε. Έστω ότι το περνάω αυτό το στάδιο, είναι δικός μου λογαριασμός ποιον θα παντρευτώ και με ποιον θα ζήσω τη ζωή μου. Γίνεται ένας γάμος και έχουμε το πάρα πολύ συχνό φαινόμενο, αυτό που είπε ο Στέλιος, της οικογενειακής πολυκατοικίας, όπου ζουν τα παιδιά στον πρώτο, τα αδέλφια στο δεύτερο, στον τρίτο η μαμά με τον μπαμπά. Το κλειδί είτε υπάρχει μόνιμα στην πόρτα, είτε και να μην υπάρχει μόνιμα στην πόρτα, η μαμά έχει το δικό της κλειδί και μπαινοβγαίνει όποτε θέλει. Είτε οι πόρτες είναι ανοιχτές σε οποιοδήποτε από τους ορόφους. Και πόσο βασικό είναι για το ζευγάρι να αποφασίσει και να κάνει γνωστό στα πεθερικά στους γονείς ότι τώρα είναι το σπίτι μας και εδώ είναι τα όρια μας. Ακριβώς. Το μεγαλύτερο θέμα είναι ακριβώς αυτό της οριοθέτησης. Τρεις παράγοντες μπορούμε να πούμε ότι επηρεάζουν αυτό το πλαίσιο οριοθέτησης. Πρώτα απ' όλα, για να το δούμε καθαρά ατομικά στα μέλη του ζευγαριού, αυτό το οποίο κουβαλούν σαν γνώση, σαν εμπειρία των ατομικών οικογενειακών τους εμπειριών και πώς αυτά σε πρώτη φάση περνούν στο πλαίσιο της καινούργιας οικογένειας του ζευγαριού. Δηλαδή, ένα πρώτο επίπεδο επιρροής το οποίο μπορούμε να αντιληφθούμε στο πλαίσιο του ζευγαριού είναι στο πώς έχουμε ξεκαθαρίσει μέσα μας το τι σημαίνει οικογένεια για τον καθένα από τους δύο και πώς το έχουμε ξεκαθαρίσει και το έχουμε επικοινωνήσει και μεταξύ μας. Ο καθένας από τα μέλη του ζευγαριού κουβαλάει τη δικιά του εμπειρία. Αν αυτό δεν επικοινωνηθεί και δεν ξεκαθαριστεί στο τι σημαίνει καινούργια οικογένεια για μας, αφήνουμε μια πρώτη έμεση επιρροή των πατρικών μας οικογενειών στη ζωή του ζευγαριού. Έτσι λοιπόν, αυτή είναι η πρώτη έμεση επιρροή, χωρίς καν την παρουσία πρακτικά των οικογενειών στο σπίτι ή επικοινωνιακά μαζί μας. Έτσι. Λοιπόν, συζητάμε πάρα πολύ αν πάρουμε μια απόφαση με τον άνθρωπο της ζωής μας. Πώς θα είναι το νηφικό, πόσοι θα είναι οι καλεσμένοι, τι θα σερβίρουμε στο γλέντι του γάμου. Κάνουμε όλη αυτή την προετοιμασία και δεν κάνουμε μια ουσιαστική κουβέντα τι οικογένεια θέλουμε να κάνουμε. Ακριβώς. Και πώς θα είμαστε παντρεμένοι μαζί. Ακριβώς, και αυτό είναι γιατί το έχουμε κάπως δεδομένο. Νομίζουμε ότι η δικιά μας εμπειρία είναι και η εμπειρία του άλλου. Αυτό είναι το πρώτο κεντρικό λάθος που μπορεί να δημιουργήσει μια πυρηνική ρογμή στα θεμέλια της νέας οικογένειας. Πάρα πολύ ουσιαστικό είναι να ξεκαθαρίσουμε μαζί με τον σύντροφο ή τη σύντροφό μας το τι ζητάμε από αυτήν την οικογένεια, ποια είναι τα όρια αυτής της οικογένειας, πώς θέλουμε να είναι αυτή η οικογένεια και τις αντιθέσεις ή τις αποστάσεις που έχουμε σε αυτό το θέμα να προσπαθήσουμε να τις καλύψουμε. Γιατί με αυτόν τον τρόπο, είτε υπάρχει κάποιος είτε δεν υπάρχει στη ζωή μας για να μας επηρεάζει, θα αφήσουμε έμεσες επιρροές οι οποίες θα δημιουργήσουν τριβές στην πορεία. Μάλλον, και θα αφήσουν τα χάσματα αυτά για να εισέλθουν και άλλα άτομα στην πορεία μας. Τα όρια, ένα νέο ζευγάρι οφείλει να τα βάλει από την αρχή της σχέσης όταν αποφασίσουν ότι
Εγώ με την Αγγελική πάμε σοβαρά. Θα την επισημοποιήσουμε. Θα το πάρω το κορίτσι. Και πολύ καλά θα κάνεις μικρές εκθέσεις 2 χρόνια. Λοιπόν, βάζουμε τότε τα όρια ή αφήνουμε χαλαρά τα πράγματα για να μην δυσαρεστηθούν τα πεθερικά από τη μια και από την άλλη, και όταν μετά την κουλούρα θα τους πούμε «Οπ, τώρα παντρευτήκαμε, είμαστε στο σπίτι μας». Ή το έχουμε χάσει το παιχνίδι. Εκεί θα είναι κάτι εξαιρετικά. Να συμπληρώσω αυτό που λέει ο Στέλιος. Ναι. Στην αρχή μπορεί και να μας βολεύουν κάποια πράγματα. Ακριβώς. Τύπου το ότι έχουμε τις δουλειές μας και η μαμά μας φέρνει το φαγητό μας, μας πλένει τα ρούχα, μας πάει, στο... πάει στη λαϊκή για αυτήν, πάει και για μας. Και μια στιγμή τρώμε τη φλασιά και λέμε «Τώρα δεν θέλουμε». Ακριβώς. Αυτό είναι το πρόβλημα του διπλού μηνύματος, του διτού μηνύματος, που από τη μία ζητάμε πολλά πράγματα σε οικονομικό, πρακτικό, λειτουργικό επίπεδο ή φροντιστικό σε θέματα παιδιών αργότερα, και από την άλλη ζητούμε ταυτοχρόνως να μπουν κάποια ξεκάθαρα όρια. Αυτό δεν είναι πάντα εφικτό. Όπως αναφέρατε και πριν, τα όρια δεν μπορούν να μπουν ξαφνικά κάποια στιγμή μετά από κάποιο καιρό. Τα όρια, όπως και οτιδήποτε άλλο στην καθημερινότητά μας και στο ψυχισμό μας, είναι κάτι το οποίο δομείται εξελικτικά. Φυσικά θα πρέπει να μπουν κάποια όρια εξ αρχής, αφού φυσικά το ζευγάρι θέσει τα προσωπικά του γνωρίσματα όσο αφορά το τι ζητά και το τι θα κυνηγήσει μέσα στην ζωή τους και στη σχέση. Αλλά είναι κάτι το οποίο δομείται συνεχώς. Μια καλή βάση είναι καλό να μπει εξ αρχής όσον αφορά το κομμάτι της οριοθέτησης του χώρου μας, το πόσο συχνά θα συναντιόμαστε, το μέχρι πού μπορεί να επηρεάσει η γνώμη των γονιών μας, τις αποφάσεις και τους στόχους μας, και είναι κάτι το οποίο εξελίσσεται διαχρονικά. Δεν μπορούμε από τη μία λοιπόν στην αρχή της σχέσης να ζητούμε τα πάντα και ξαφνικά μετά από 1 ή 2 χρόνια να βάλουμε ξεκάθαρα όρια και βία όρια, γιατί αυτό προκαλεί σύγχυση τόσο σε εμάς όσο και κυρίως και στους γονείς οι οποίοι μπερδεύουν. Να τους κλείνουμε την πόρτα και να μην τους επιτρέπουμε την είσοδο και τα κάνουμε παιδί να τους στέλνουμε babysitter. Ακριβώς. Έχουμε πάλι μια αντίστροφη. Που σημαίνει πρακτικά ότι κάνουμε μια συζήτηση εμείς, ας πούμε, με τους γονείς μας και ο σύντροφός μας με τους δικούς του και λέει ότι θα προτιμούσα να με παίρνετε ένα τηλέφωνο πριν έρθετε, ότι το κλειδί που σας έχω δώσει, ας πούμε, είναι σε μια έκτακτη περίπτωση και δεν είναι για να μπαίνετε όποτε θέλετε μέσα στο σπίτι και να σας βλέπουμε ξαφνικά μπροστά μας, ότι. Και διάφορα τέτοια ακριβώς. Πράγματα. Θα ήταν προτιμότερο το άτομο το οποίο προέρχεται από την πατρική οικογένεια και έχει το οποιοδήποτε θέμα ή θέλει να θέσει χωρίς να υπάρχει θέμα κάποια οριοθέτηση να είναι αυτό το οποίο θα αναλάβει τη συζήτηση με τους γονείς του. Συνήθως εκεί έγκυται ένας δεύτερος προβληματισμός, ο φόβος του ατόμου να θέσει όρια στους γονείς του. Και αυτό έχει να κάνει με 2 συγκεκριμένα θέματα. Με το πλαίσιο της συναισθηματικής ανοριμότητας, που ακόμα εξαρτώμαστε και φοβόμαστε ότι δεν έχουμε τη δύναμη να σταθούμε απέναντι στον πατέρα μας, στη μητέρα μας και να θέσουμε απλά αυτονόητα καθημερινά όρια, όπως έχει να κάνει με το πότε μπορείτε να έρχεστε, το πότε μπορούμε να συζητάμε κάποια θέματα οικονομικής, κοινωνικής φύσης. Όπως επίσης και το φόβο της απόρριψης από το γονέα. Ότι ο γονέας, αν του θέσω όρια αυτή τη στιγμή, φοβάμαι ότι δεν θα έχω την επόμενη μέρα την αγάπη, την υποστήριξή του. Που αυτά τα 2 κομμάτια. Κάτι τέτοιο. Κοιτάξτε να δείτε. Σε μια υγιή οικογένεια, σε μια οικογένεια η οποία υπάρχει ενδιαφέρον και ειλικρινή αγάπη, προφανώς δεν ισχύει αυτό. Ο γονιός, ακόμα και αν ευριάσει, αν θυμώσει, αν αντιληφθεί τη συνέπεια και τη συνέχεια των ορίων και ότι αυτά δεν σημαίνουν ότι το παιδί μου δεν με σέβεται, δεν με αγαπά, σε ένα πλαίσιο κάποιου διαστήματος θα υποχωρήσει στην ένταση. Και δεν μιλάμε για να τους αποξενώσουμε και να τους βγάλουμε από τη ζωή μας. Δεν τους είδαμε, δεν τους ξέρουμε και δεν τους χαιρετάμε στην ίδια πολυκατοικία. Απλά κρατάμε και τις δικές μας προσωπικές μας στιγμές. Εγώ θα πω και το ακριβώς αντίθετο. Η προσπάθεια να οριοθετήσουμε, να βάλουμε κάποιες βάσεις, είναι στην ουσία ο μοναδικός δρόμος για να φέρουμε κοντά τους υπόλοιπους, αλλά σε μια υγιή βάση. Άλλο να είμαστε κοντά συνεχώς και άλλο να υπάρχει ασυδοσία στην καθημερινότητά μας και στην επαφή μας. Ο δρόμος αυτός μπορεί να έχει κάποιες ανομαλίες στην αρχή, κάποιες δυσκολίες, αλλά ουσιαστικά είναι μονόδρομος στο να έχουμε μια υγιή, ασφαλή και διαχρονική σχέση. Όχι μόνο με τους γονείς, με τον οποιοδήποτε άλλο ο οποίος εμπλέκεται είτε στα οικογενειακά μας είτε στα προσωπικά μας. Χωρίς αυτό, είναι μαθηματικά βέβαιο ότι αργά ή γρήγορα ένας από τους 2 συντρόφους σου ή και οι 2 είτε θα συγκρουστούν μεταξύ τους γιατί αυτή η πίεση θα μεταφερθεί στο ζευγάρι, είτε θα μεταφερθεί σε μια άμεση σύγκρουση με τους γονείς όταν φτάσουμε στο αμήν που λέμε. Γι' αυτό είναι εξαιρετικά ουσιαστικό να αντιληφθούμε ότι σε μια υγιή σχέση, διαχρονική σχέση με τους γονείς, δεν θα υπάρξει ουσιαστική ρήξη. Μπορεί να υπάρχει ίσως, δεν θα πω ψέματα, μια τριβή εκείνο το διάστημα, αλλά η συνέπεια και η σταθερότητα και στα συναισθήματα αλλά και στην οριοθέτηση, όπως και με οποιοδήποτε άνθρωπο, κάποια στιγμή θα φέρει την ισορροπία, αρκετά σύντομα μπορώ να σας πω, έτσι, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε αυτή την υγιή και ασφαλή σχέση που ζητάμε. Εσύ μας περιγράφεις το ιδανικό και το υγιές. Ναι. Υπάρχουν όμως και οι περιπτώσεις όπου από την αρχή ένας γονιός που είναι εξαρτημένος από τη σχέση που έχει με το παιδί του, που δεν το θέλει, δεν θέλει υποσυνείδητα να τα αφήσει να μεγαλώσει και να φύγει από το σπίτι. Όταν πει μαμά ή μπαμπά, μην κατηγορούμε μόνο τον πεθερά, αυτή είναι η κοπέλα μου ή αυτό είναι τα γόρι μου, αρχίζουν. Καταρχήν δεν τον εγκρίνουν. Είναι πολύ λίγος για το παιδί τους. Άπαξ και το παιδί επιμένει και προχωρήσει σε επισημοποίηση και δέσμευση,
δεν είναι καλή σύζυγος, δεν είναι καλή νοικοκυρά. Παρεμβαίνει, σχολιάζει κτλ. Αν αντιληφθούμε κάτι τέτοιο, κάνουμε τι. Πάμε και το λέμε με θυμό. Σταμάτα να ανακατεύεσαι στο σπίτι μου κτλ. Πιάνουμε και κάνουμε συμμαχία με τον μπαμπά ή τη μαμά, τον άλλο γονιό που είναι πιο ψύχρεμος. Μάζεψε τη λίγο επειδή, ή μάζεψε τον. Αυτό που αναφέρουμε εδώ είναι αρκετά συχνό. Και έχει να κάνει με την αντίστροφη πλευρά. Δηλαδή, αναφέραμε πριν την συναισθηματική ανοριμότητα του παιδιού. Εδώ μιλάμε για την εξαρτητική σχέση που αναπτύσσει ο πατέρας, η μητέρα ή και οι δύο με ένα παιδί που δεν δέχονται οποιαδήποτε σχέση. Μετά, πάντα είναι, δεν είναι αρκετή. Γιατί η σχέση μου με το παιδί μου καλύπτει τις δικές μου ατομικές ελληματικές ανάγκες. Έτσι. Θα γυρίσω πάλι στο πλαίσιο του ζευγαριού. Για να μιλήσουμε για οριοθέτηση, θα πρέπει πρώτα απ' όλα να κουβεντιάσουμε με τον σύντροφο ή τη σύντροφό μας ποιο είναι ακριβώς το θέμα και να αντιληφθούμε και με ποιους έχουμε να κάνουμε. Προφανώς δεν μπορούμε να διακόψουμε εσαΐ, αν δεν είναι και κάτι ακραίο, έτσι, τη σχέση με μια τέτοια δυσλειτουργική συμπεριφορά από κάποιο γονιό, αλλά θα πρέπει να συνοηθούμε και να έχουμε μια κοινή γραμμή στο πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση. Και προφανώς να κλιμακώσουμε μια σειρά από δραστηριότητες ώστε να αντιμετωπίσουμε αυτό το οποίο φέρνει προβλήματα στη ζωή μας και στη ζωή μας και στη ζωή του συντρόφου ή της συντρόφου μας. Ένα πρώτο φυσικά πλαίσιο το οποίο θα κουβεντιάσουμε είναι η συζήτηση με το συγκεκριμένο άτομο που, αν έχουμε αυτά τα στοιχεία, θα είναι και λίγο δύσκολη στο να, λάβει κάποιο, να λάβουμε κάποιο αποτέλεσμα. Σίγουρα, η οριοθέτηση και η απόσταση ίσως για ένα διάστημα από αυτό το άτομο, το οποίο συνεχώς φέρνει φθορά και τοξικότητα στη σχέση μας, και φυσικά αλλά και επικοινωνιακά, είναι ένα πρώτο μέτωπο οριοθέτησης. Φυσικά, προσπάθειες στο να βρούμε πώς μπορούμε να έχουμε μια επαφή που να καλύπτονται και οι δικές μας οι ανάγκες, είτε μέσα από τον πατέρα ή τη μητέρα, η οποία είναι ίσως πιο ψύχρεμη, αλλά και συνειδητοποιώντας ότι αν έχουμε μια τοξική σχέση, η οποία με κάποιο τρόπο δημιουργεί προβλήματα στη νέα μου οικογένεια, είναι μια σκληρή απόφαση ότι θα ίσως να χρειαστεί μια διαχρονική απόσταση από αυτόν φυσικά που δημιουργεί προβλήματα στη σχέση, μια υγιή σχέση, και να λάβουμε και σκληρές αποφάσεις για τον εαυτό μας. Σίγουρα, αυτό το οποίο πρέπει να λάβουμε υπόψη μας είναι ότι κάτι το οποίο φέρει προβλήματα, αν κάποια στιγμή δεν οριοθετηθεί με κάποιο τρόπο, είτε με τον ομαλό επικοινωνιακό τρόπο, είτε με μια έμεση οριοθέτηση που θα αντιληφθεί, θα κάνουμε τον άλλον να αντιληφθεί ότι υπάρχει κάποιο θέμα και θα εξηγήσουμε γιατί παίρνουμε αυτή την απόσταση, είτε ακόμα και μια τομή σε κάποια τοξική σχέση, αν δεν λάβουμε κάποια μέτρα σε όλα αυτά, σίγουρα θα έχουμε δυσλειτουργικά αποτελέσματα, δεν θα πω μόνο στη σχέση μας, αλλά και με το ίδιο το άτομο, γιατί αυτά αργά ή γρήγορα βγαίνουν. Αλλά μιλώντας για την οικογένεια και την βάση του ζευγαριού, θα πούμε ότι πρέπει να μπουν κάποια μέτρα. Σταδιακά, ομαλά, μέχρι να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα που έχουμε ορίσει όμως μαζί με τον σύντροφό μας, τη σύντροφό μας, ο οποίος μας βοηθά και μας υποστηρίζει σε αυτή την προσπάθεια. Να μιλήσουμε λίγο για εκείνη την κατηγορία. Το έχουμε δει πάρα πολύ συχνά και σε ταινίες, αλλά έχω την αίσθηση ότι συμβαίνει αρκετά συχνά και στις κοινωνίες μας, όπου η πεθερά τα έχει με την ύφη πάρα πολύ άσχημα, ή ο πεθερός με τον γαμπρό, αλλά δεν φαίνεται μπροστά στο παιδί τους. Δηλαδή, έχω εγώ μια πολύ άσχημη σχέση με την πεθερά μου, αλλά ο γιος της δεν το γνωρίζει. Γιατί μπροστά του είμαι μια χαρά. Και όταν εκείνος λείπει, μου κάνει το βίο αβίωτο. Εκεί, τι κάνει ο άνθρωπος που βρίσκεται σε αυτή τη δύσκολη θέση, η νύφη ή ο γαμπρός? Μιλάει στον σύντροφό του, του λέει ότι με τη μαμά σου έχω θέματα, γιατί εκεί σκέφτεσαι και λίγο, θα με πιστέψει? Ποιον θα σε πιστέψει, εμένα ή τη μαμά του, που θα πάει να του πει μετά, εγώ τη λατρεύω την Αγγελική, δεν έχω κανένα πρόβλημα μαζί της, πες μου μια φορά που την προσέβαλα μπροστά σου. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να αντιληφθούμε, πριν μπούμε σε αυτή τη συζήτηση με τον σύντροφο, αν υπάρχει μια σχέση εμπιστοσύνη και μια επικοινωνιακή σχέση όπου τα μοιραζόμαστε όλα. Γι' αυτό κουβεντιάζουμε ότι από νωρίς θα πρέπει το ζευγάρι να έχει ξεκινήσει αυτή την οριοθέτηση μεταξύ του και στο τι ζητά και πώς θέλει να επικοινωνεί. Γιατί προφανώς, αν δεν έχει δομηθεί, θα είναι πολύ υψηλές οι πιθανότητες να μην πιστέψουμε τον σύντροφο ή τη σύντροφό μας. Προφανώς πρέπει να επικοινωνηθεί, προφανώς πρέπει να συζητηθεί. Αυτό που μπορώ να πω με αρκετά μεγάλη σιγουριά είναι ότι αργά ή γρήγορα οι ύπουλοι τρόποι διαχείρισης έρχονται στην επιφάνεια, γιατί όταν κάποιος υιοθετεί μια στρατηγική συνεχή, σταθερή και με μια διαχρονικότητα, όταν ο σύντροφος εμπιστεύεται τη σύντροφό του ή σύντροφος το σύντροφό της, κάποια στιγμή αυτό θα αποκαλυφθεί. Προφανώς, μιλώντας για μια σχέση η οποία στηρίζεται στην επικοινωνία και στην εμπιστοσύνη, θα πρέπει να υποστηρίξουμε το σύντροφο ή τη σύντροφό μας. Από την αρχή μιλάμε, ή το αφήνουμε και όταν φτάσουμε στο αμήν και δεν αντέχουμε άλλο? Σίγουρα, οτιδήποτε συσσωρεύεται βγαίνει με ένταση, επομένως χάνει αρκετά από τα ουσιαστικά του στοιχεία.
από την αρχή, όπου και τα πράγματα είναι πολύ πιο ήπια και πολύ πιο ομαλά και πολύ πιο εύκολο στο να μπουν κάποια όρια και να ξεκαθαριστούν κάποια πράγματα. Έτσι. Με τα πεθερικά και τους γονείς μας πάμε διακοπές τώρα που έρχεται και καλοκαίρι. Εξαρτάται από τη σχέση μας, τη σχέση που έχουμε και το πόσο συχνά τους βλέπουμε, το πόσο καλά περνάμε σε αυτές τις διακοπές και κατά πόσο συμφωνεί το ζευγάρι. Μ' αρέσει αυτό που λες, γιατί εμείς εστιάσαμε σήμερα εκεί που υπάρχει πρόβλημα, ναι. Αλλά υπάρχουν και σύγχρονοι γονείς που μεγάλωσαν μια χαρά τα παιδιά τους. Προφανώς. Που είναι αγαπημένοι και χαίρονται. Και είναι παρέα. Προφανώς, ναι. Προφανώς. Προφανώς δεν μιλάμε καθολικά για τις οικογένειες τους γονείς. Και φυσικά δεν μιλάμε και για πάντα. Υπό αυτές τις συνθήκες, μια οικογένεια η οποία είχε κάποια θέματα, πολύ αρκετά σύντομα μπορεί να έχει μια πολύ καλή και ομαλή σχέση όταν ξεκαθαριστούν τα πράγματα. Δεν σημαίνει ότι όταν έχουμε ένα δυσλειτουργικό χαρακτηριστικό, φταίει η προσωπικότητα του ενός ή του άλλου. Φταίνε ίσως οι καταστάσεις και οι βάσεις που έχουμε θέσει σε αυτή τη σχέση. Όταν αυτά εξομαλυνθούν, ακόμα και μετά από μια δυσλειτουργική περίοδο, μπορούμε να είμαστε μαζί, να τα περνάμε καλά στις διακοπές και να κάνουμε και αρκετά πράγματα μαζί. Αρκεί να είναι σύμφωνο το ζευγάρι στο τι θέλει να κάνει μαζί. Κρατάμε και ισορροπίες ανάμεσα στις δύο οικογένειες. Γιατί έχουμε συνηθίσει και ζευγάρια που θα περάσουν όλες τους τις διακοπές στον ένα παππού και τη γιαγιά και θα έχουμε τους άλλους δύο που μπορεί να είναι δυσαρεστημένοι. Θα πρέπει να ακούσουμε τις ανάγκες και των δύο πλευρών. Και προφανώς γιατί αυτές εκδηλώνουν και τις ατομικές ανάγκες του κάθε μέλους της οικογένειας. Τώρα, αναλόγως τη σχέση που έχει ο κάθε σύντροφος με την οικογένειά του και το πόσο άνετα νιώθει με αυτούς. Εγώ νομίζω ότι αυτό που κρατάμε από τη συζήτηση σήμερα είναι ότι ακόμα και αυτές οι προβληματικές σχέσεις ή όλα τα προβλήματα που τελικά καταλήγουμε να έχουμε και νομίζουμε ότι φταίνε τα πεθερικά οι γονείς μας, ουσιαστικά ξεκινάνε από το ζευγάρι, έτσι. Και από την επικοινωνία του. Θα ευχηθώ στον οποιοδήποτε τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει να είναι καθαρά δικά του. Να μην φταίει ξεκάθαρα κάποιος άλλος. Γιατί πραγματικά, αν το αντιληφθούμε ότι σε ένα σημαντικό ποσοστό έχει να κάνει με εμάς, ένα συντριπτικό μάλιστα ποσοστό, μιλώντας για αυτά τα θέματα και στη σχέση του ζευγαριού, είμαστε και σε θέση να τα διαχειριστούμε. Και σε αυτές τις περιπτώσεις, πραγματικά, αν το ζευγάρι θέσει καλές βάσεις, ισχυρές βάσεις και ξεκαθαρίσει κάποια πράγματα, είτε στην άμεση επικοινωνία, όπως αναφέρατε, στις πολυκατοικίες, είτε επικοινωνιακά σε επικοινωνιακά θέματα, είναι σε θέση να διαχειριστούν το οτιδήποτε. Έτσι. Νομίζω πίσω από κάθε σχέση παιδιού με γονέα υπάρχει μια βάση ισχυρής αγάπης, ίσως πιο ισχυρής. Μπορούμε να την ξεκλειδώσουμε και να βρούμε λύσεις και σε αυτά τα πρακτικά, ουσιαστικά ή μη ουσιαστικά θέματα που προκύπτουν καθημερινά. Χαίρομαι που κλείνουμε αισιόδοξα. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας καλό καλοκαίρι, φρεσκοπαντρεμένος. Γι' αυτό μας πρότεινες αυτό το θέμα. λοιπόν, και. Καλή ξεκούραση. Και μπαμπάς φέτος. Έτσι. Ήταν η χρονιά σου. Ήταν έτσι, ωραία πολύ χρονιά. Καλή ήταν μια πολύ δημιουργική. Και δημιουργική. Θα κάνετε διακοπές με την οικογένεια. Θα ξεκουραστούμε. Σας το ευχόμαστε ολόψυχα. Να ξεκουραστείτε. Να είστε καλά, το ίδιο ευχόμαστε και για σας. Θα πούμε καλό καλοκαίρι και θα πούμε είστε επανειδήμοι. Πρώτα ο Θεός, αν είμαστε εδώ όλοι. Να είμαστε όλοι καλά. Να τα ξαναπούμε από τη νέα σεζόν.